Όχι, ναι, ναι. Είναι, φιλέ. Φιλέ. Ωραία, φιλέ. Εντάξει, όχι, πάμε, είπες 7 επίθετα, ρε να... Δεν με απασχολεί και να το δω, θα το πω αν και κόφτη με. Θα το πεις. Θα το πω, ας με ρωτήσεις, είναι η άποψή μου. Να έρπασμα κοπελούθηκε, άλλη τώρα, να έρπασμα κοπελούθηκε, όμως η στράτη το δεις, ήμουν να κάνεις. Εντάξει, αν έρθει η φάση, να το πω, η άποψή μου. Καλά ρε φίλε, θα πεις για έναν άνθρωπο, δεν το γουστάρω ρε φίλε, είναι η άποψή μου για γίνον. Σαντίνο, τι γίνεται φίλε? Ναι, με το Γιάννη που έχω σήμερα podcast. Εγώ ο Γιάννης είμαι. Και γιατί το ελληνιστή? Τετάρτη θα κατεβώ στο Φάληρο για καφέ. Και μετά θα ανεβώ στο Ψηρή με το Θανάση, ρε. Το Φάληρο θα ανέβει στο Ψηρή. Ναι. Τι? Το μάτς θα είναι την Τετάρτη όμως στο Φάληρο, όχι στο Ψηρή. Μετά, το βράδυ, ρε, μετά. Μετά που θα... Μετά, ναι, με το Θανάση. Μετά που θα έχει έρθει το 0-0 και θα μπορείς... Πώς γίνεται ρε φίλε αυτοί οι Κύπροι και μας παίρνουν πάντα νίκες, ισοπαλίες? Εντάξει, ας ρίξω ένα πράγμα. Ξανακούσες καλαμαράες να... Να προσπαθούν να μιλήσουν κυπριακά. Όχι, να κάνουν πώς μιλούν οι Κυπραίοι. Βάζουν πάντα τσιντονί στο τέλος. Ναι, στην Κύπρο, ρόνεν, χαλούμιν. Έτσι ακούμαστε. Όχι ρε φίλε, καμία σχέση. Μα για να μας κάνουν έτσι μπορεί έτσι να ακούμαστε. Εμείς γιατί τους κάνουμε έτσι, ακούνται άλλος πώς. Εμείς καταφέρνουμε τους. Εμείς καταφέρνουμε τους διότι εμείς μπορούμε να μιλήσουμε και σκιώδες γλώσσες. Διότι έχουμε τη δύσκολη, ας πούμε, τη διάλεκτο την Κυπριακή. Και την άλλη που την μαθαίνεις anyway στο σχολείο κλπ. Ναι, έχουμε λίγο εμείς του δρόμου. Ταυτόχρονα δεν είναι και πρόβλημα για μας. Τι εννοείς? Δηλαδή δε ένα μωρό 5 χρονών ελληνόπουλων πώς μιλά και δε ένα δικό μας. Εντάξει, μια για τον λόγο ότι μιλούν καθαρά την ελληνική, μιλούν πολλά πιο με φράδια και άνεση την ελληνική. Ενώ τα δικά μας μωρά δυσκολεύονται λίγο γιατί πα στο σχολείο μιλούν, γράφουν ελληνικά, μιλούν τους ελληνικά και σου λένε την υπόλοιπη ζωή τους μιλούν κυπριακά. Ναι, και συγχύζονται. Οπότε μέσα και ο άλλος συγχύζει στα λίγο τούτα. Εντάξει, μεγαλώνοντας είναι εύκολο όμως να το... Εντάξει, μεγαλώνοντας αλλάζει, απλά... Δεν μου να δούμε, είσαι πολλά χαρούμενος. Κατάλαβα το που ψες προστές. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Να σου πω κάτι, είναι 10 χρόνια. Φέρτε του μια ντούρτα με ένα γεράκι. Δεν είναι 10 χρόνια. Εγώ θα σου πω πιο πίσω. 2006. Δουλεύκαμε μαζί στην πιτσαρία. Και λαλούσαμε, θυμάσαι δουλεύκα στην πιτσαρία. Και λαλούσαμε προτιμάς να πιάει 10 προαθλήματα σε Ρίο Μόνια και να μπει ο Μίλου στο Αποέλ του Champions League, ας πούμε. Ήταν τα διλήμματα. Ή να πάει τελικό του Champions League η Μόνια. Με τον Καρλίτο. Και να πιάει 10 σερί προαθλήματα από Αποέλ. Τελικά είχαμε τα όλα τα Αποέλ. Δέχεσαι να πάει το Αποέλ στους 8. Και να πιάει 30 πολύ η Ομόνια. Δεν έχουμε λάλη. Τελικά και στους 8 πήγε και τα προαθλήματα έπαιρνε. Άρα χάσαμε που share. Αλλά θέλω να πω ότι από τότε που εγώ, σαν Κώστας, είχα τούτον το όνειρο, ας πούμε. Παλιά, και θεωρούσαμε τόσο την Ευρώπη σαν κάτι. Ήταν κάτι πολλά μακρινό. Αλλά θα πάμε να παίξουμε δύο μάτσες και τέλος. Εγώ πάντα ένιωθα ότι πρέπει να μια ομάδα μας να μπει στους ομίλους γιατί δεν μπει. Η Ομόνια δηλαδή, μια ομάδα μας. Εντάξει, είχε μπει ανόρθωση πρώτη. Με τον Ολυμπιακό, θυμάσαι. Και τούτα όλα γίνηκαν όμως διότι η ανόρθωση είναι η μόνη που έμπηκε με την οδόν την παλιά, που ήταν η δύσκολη, που ήταν όλοι, σε προκριματικά. Τι είναι εδώ δύσκολη? Φίλε, τότε, έτσι είχε γκρουπ πρωταθλητών και paths μη πρωταθλητών και χώρες κάτω από το 2015. Θυμάσαι ποιους αποκλείσαν τότε, εκτός στον Ολυμπιακό. Έθιμο τις προηγουμένους ποιους ήταν, αλλά ο Ολυμπιακός, θυμούμε χαρακτηριστικό ότι ήταν η πιο αδύνατη ομάδα που τους πιθανούς αντιπάλους τους. Ναι, ήταν η πιο ενώ τώρα είναι πιο ενώ δυνατή. Τώρα είναι πιο δυνατή, για να καταλάβεις. Του τον είχε το κάνει Πλατινί για να βοηθήσει τις μικρές ομοσπονδίες να έχουν την ελπίδα να βάλουν ομάδες στους ομίλους. Γιατί το έκαμε? Γιατί εκείνοι τον ευκάλαν βασικά στην Προεδρία τότε. Οι μικρές ομοσπονδίες. Κακόν όμως τον που κάμε.
Φίλε, εγώ τότε θεωρώ το κακό γιατί παίζουν στο Champions League, μίση μου ομάδε. Τα είχα να παιδί στο Champions League, κάτι μικρό. Εντάξει, αν είναι η ομάδα μα. Θέλει να βρει κάτι που έλεγε, ναι. Όχι, σκέφτομαι άλλε ομάδε. Σκέφτομαι κάτι Λευκορωσία, κάτι Μπάτε, κάτι ξέρω εγώ. Μα η Μπάτε γίνει ομάδα ομίλου για πολλά χρόνια. Είναι ομάδα μετά το Αποέλ. Μετά που αποκλείσαν το Αποέλ. Όπω και να έχει, έχει και όψει. Που τη μια πλευρά θέλει να βλέπει τι μεγάλε ομάδε να παίζουν σε μια διοργάνωση τέτοια. Και να είναι αποκλειστικά οι μεγάλε για να είναι καθαρά ούλον τέρπι. Που την άλλη λαλή να μπει σε μια μικρά. Εντάξει, οκ. Έχει και όψει. Επίσης, ρωτήστε τον τόπο του εγκλήματος εν το έξι, να. Το ίδιο τραπέζι που κάθω μου. Για σένα. Ναι. Εκλάψεις. Φίλε, θα, να σου πω. Θα έφευκα. Στο ημίχρονο θα έφευκα. Εν το αντέχα. Αλλά είπα, πρέπει να μείνω, να το αντέξω, γιατί... Πρέπει να το περάσεις. Πρέπει να το περάσω, ρε φίλε. Πρέπει κάποτε να σπάσει τον το πράγμα. Πρέπει κάποτε να σπάσει, δηλαδή πόσα χρόνια, πόσα... Δηλαδή, ένας που δεν είναι ομονιάτης, και πρόσεξε όχι απλά είναι ομονιάτης, ένας που δεν είναι ομονιάτης και ζούσε την Ομόνια καθημερινά, ζούσε να έπαιρνε Ομόνια, ας πούμε, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει το πράγμα για τον ομονιάτη. Ένας μη ομονιάτης, είπες. Ένας, ακόμα και ένας ομονιάτης που ασχολείται απλά. Λέω σου, ένας που είναι ομονιάτης και η Ομόνια ήταν η ζωή, το Α και το Ω, μόνο εκείνος μπορεί να κατανοήσει τι έγινε. Που για τους ομονιάτες η Ομόνια είναι το Α και το Μ. Και εγώ να σου πω ένα παράδειγμα. Ακούσες οποίο... τον Κωστίνη στην περιγραφή. Όχι, δεν τον ακούσα. Αλλά να σου πω. Αντί και θεωρούν τον μπροστά μου. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πήγαινε η Ομόνια ο Μίλους τη νύχτα και πραγματικά ούτε σκέφτηκα. Ούτε από ελίστα να περιπέξω, ούτε ανορθωσιάτη, ούτε. Δεν με έκοφτε κανένα άλλο. Κόφτε με μόνο. Ένοιαζε με μόνο όταν πήγαινε η Ομόνια. Και... Εμπήκα σε διαδικασία να θυμηθώ όταν έμπαινε το Αποέλ, τι έγινε και το ρε φίλε. Φίλε, θυμώ πότε έμπαινε το Αποέλ σε όμιλο. Αμέσως μέσα στο παιχνίδι έπιανα μηνύματα από Αποελίστες ρε φίλε. Αντί να πανηγυρίζαν την επιτυχία της ομάδας τους, γέννησε ένα πικάρο νομονιάτη. Εντάξει, αφήστε το τον νόνο. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά στο παδικό μπαστούν το κομμάτι. Των δύο του των ομάδων. Εξαρτάται, πολλές φορές λέμε και παρέα. Είμαι πρώτα αντί Αποελίστας, ας πούμε, και μετά νομονιάτη. Νομίζω ότι οι λίστες από ελίστες είναι πρώτα αντιομονιάδες και μετά από ελίστες και δείχναν το με... ακόμα και τώρα πήγαινε η Ομόνια ο Μίλους και έρχονται να μηδενίσουν εκείνο που πήγαινε η Ομόνια. Εντάξει, κάναμε το 8 φορές. So what, να μου θέλεις να μου πεις. Σαν να μου λαλείς ότι αν καταφέρω τώρα να πιάνω, βάλω ένα στόχο, θέλω 5.000 μισθό και πετύχα τον. Και έρθουν και πούμε μου σε 5 χρόνια, ρε φίλε, τώρα μπορώ να πιάσεις 10. Ω, ρε φίλε, πιάτες 5 πριν 5 χρόνια, δεν πιάσεις 10. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος, όσα και να του δώσεις, όσα και να πιάσει, πάντα είναι να θέλει. Δηλαδή τώρα το Αποέλ με τον σκεπτικό, επειδή πήγαινε 8 φορές ο Μίλους, να μην ξανακατεύει καλό, επέτυχε έτσι να πω θέλει, ναι. Αν... Ή για να το πάρω πιο ακριό, η Λίβερπουλ επειδή πιάνε το Champions League, η Bayer, εντάξει ρε φίλε, πια το πέρσι, ας πούμε, ναι. Γιατί να ξαπαίξω φέτος. Τι είναι τούτη λογική. Εξαρτάται και με ποιους καμείς παρέα. Εντάξει, οκ. Αν καμείς παρέα με hardcore αποελίστες, ναι. Λογικό. Εντάξει. Anyway. Φαίνεται η Ομόνια να τα καταφέρει. Το κυριότερο ήταν εκείνο που πήγε ο Λάρκο. Λαλίστο μου μετά την πρόκριση όμως. Όχι. Λέω το από τα πρώτα παιχνίδια ότι μπορεί η Ομόνια. Μπορεί η Ομόνια. Διότι κράτησε. Εγώ πάντα έλεγα ασχέτως φέτος, άλλες χρονιές, θυμούμαι πάντα έλεγα το πιο σημαντικό για μια ομάδα να μπει σε όμιλο, Κυπριακή, είναι να κρατήσει τον κορμό της τον περσινό. Είναι το Α και το Μ. Και είπε το και ο Λάρκο προχτές του. Αν κρατήσει τον κορμό σου, σημαίνει είσαι έτοιμος. Με κάποιες προσθήκες να μπει και να διεκδικήσεις. Επειδή ήδη εστημένη η ομάδα σου, ήδη έχει κάποιες συνθήκες αγώνα τις οποίες επέρασε και μπορεί να αντεπεξέλθει, και είναι πολλά πιο εύκολο, ναι, εύκολο, είναι πολλά πιο εύκολο όμως παρά αν είσαι μια νέα ομάδα. Τούτο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ένα άλλο σημαντικό που είναι η Ομόνια, και είπα σου το. Μέσα στην εντεκάδα της είχε τουλάχιστον 5-6 παίχτες οι οποίοι η εμπειρία τους ήταν τόσο μεγάλη που ήταν μεγαλύτερη από το παιχνίδι που έπαιζε η Ομόνια. Δηλαδή, τούτο το παιχνίδι που έπαιζε η Ομόνια που ήταν χωρίς αύριο. Α, λεπτό, να φάεις. Για μένα, όχι τώρα. Να φάω. Ένα νερό. Φέρτε ένα νερό. Ναι, και μια ζύρο. Ακόμα μια πλάτσερ λουκάνικα. Watches of Heaven και το Crispy Feta. Εντάξει, thank you. Που λες, οι παίχτες της Ομόνιας τούτοι επέξασαν σε παιχνίδια που ήταν πιο σημαντικά.
που τούτον πόβες δεν ημονία χτες. Για τον Λοΐζο ήταν ένα παιχνίδι πρωτόγνωρο πήχη. Για τον Κούσουλο ένα παιχνίδι πρωτόγνωρο. Για τον Καγουλή. Ναι, ο Φαπιάνο όμως έπαιξε στους 8 του Ευρώπα. Ο Ζόρτιν Κόμεθ έπαιξε τελικό κυπέλλου Αγγλίας. Δηλαδή είχαν την εμπειρία και δεν είχαν το άγχος που είχε η Ομόνια άλλων χρόνων όταν προσπαθούσε να μπει σε όμιλο και έβλεπες ότι απλά έβαλαν το πάθος τους. Ενεφοήθηκες το μάτς σε κάποια φάση. Ρε φίλε, σίγουρα ο Αστέρας ήταν σε διπλά παιχνίδια, πολλά δύσκολα θα παίρναν η Ομόνια. Καλύτερη ομάδα. Καλύτερη ομάδα. Φαίνεται καλύτερη ομάδα, ειδικά μεσοεπιθετικά. Γιατί προκριθήκε η Ομόνια όμως. Διότι είναι τούτο που λέμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Εκτός του ίδιου ποδόσφαιρο είναι έτσι. Είναι ένα παιχνίδι, είναι τελικός, είναι τελικός ένα παιχνίδι. Οπότε στον τελικό και εμείς να βρεθούμε 11 άτομα να πάμε έξω, μπορεί να είναι η μέρα μας και κερδίζουμε. Σε διπλές αναμετρήσεις. Σε διπλές αναμετρήσεις όμως είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί ο δυνατός, ακόμα και την πάθει στο πρώτο παιχνίδι, έναν υποψιασμένο στο δεύτερο και μπορεί να ανατρέψει δεδομένα. Κάνει μια πρόβληψη έτσι για χάρη της κουβέντας. Για ποια. Για την ομονία. Σε έναν ενδεχόμενο, σε έναν παράλληλο σύμπαν, παίζοντας διπλές αναμετρήσεις. Η ομονία με τον Αστέρα. Με τον Αστέρα που είδες. Λοιπόν, βλέπω ότι θα δυσκολευόταν, θα ήταν πολλά ωριακό μπάλε. Και μπορεί πάλι να πίνει και στα πέναρτη. Ναι, μπορεί να πίνει. Όπως έγινε την περασμένη φορά. Μπορεί, ναι, μπορεί να είχαν εμπίχει, πες αρχέ του δάμε σε έναν ένα. Μπορεί να πίνει και κάτω και χάσει 2-1, ας πούμε. Κάτι τέτοια. Ναι, είναι κασίες εν τω μεταξύ. Επειδή κασίες, μια απλά, άλλη ψυχολογία να πάει στο Βελιγράδι. Διότι διαφορετικά αντιμετωπίζεις το παιχνίδι το ένα και διαφορετικά τα δύο. Εννοεί. Ερώτηση. Πιστεύεις αν είσαι κόσμο. Τούτον ήταν να σου πω τώρα ότι γιατί πίστευκα ότι ήμουν έναν πιομήλους. Πίστευκα το γιατί τούτη τη χρονιά ρε φίλε γίναν τα πάντα. Έγιναν τα πάντα. Ζήσαμε πράγματα που δεν θα ζήσουν πολλοί άνθρωποι στο μέλλον. Τη χρονιά του κορονοϊού ήταν απόφευκτο να μπει η Ομόνια ομίλους, ρε φίλε. Πάντα θυμούμε, λαλούσαμε, τούτος ο κόσμος είναι ευχή και κατάρα για την Ομόνια. Και όντως, θυμούμε να μπαίνουμε σε Ευρώπη για παιχνίδια, να ξύσυλλουν το γήπεδο και να μπαίνουμε μέσα σε παιχνίδια και να μπαλαβωμένοι, οι δικοί μας αντί στον άλλον. Και να τα χάνουμε. Και πάντα λέγαμε, καλύτερα να παίξω δίχως κόσμο, ρε. Να μην έχουν άγχος. Τελικά γίνηκε τούτο, θα το πίστευκες ότι να παίξει δίχως κόσμο η Ομόνια. Σίγουρα όχι, αλλά τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον πριν την αλλαγή του καθεστώς, ελέαμε ότι αν έρθει μια μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια να κάνει ένα μεγάλο βήμα, πιθανόν είναι καλύτερα ξεχωρίς κόσμο. Είναι μια επιτυχία καθυστέρησης 6 χρόνων για μένα, γιατί τούτη η επιτυχία θα γίνει σκετούν αν έμενε ο Λάρκου τότε που έστησε την ομάδα. Εντάξει, ο Λάρκο είναι κόντεψε με τη κοντά σε ομίλο. Ήταν με κόντεψε τότε, ναι. Όχι, κοντά σε ομίλο κόντεψε ο Κωστής. Ναι ρε φίλε, πριν όμως ήταν που παίξε μοναστέρα και ο Λεμονής. Παίξε μοναστέρα ο Λάρκο. Έτσι ήταν να μπει σε ομίλο. Anyway, ναι, είχε στήσει ομάδα όμως. Γιατί τότε, ήταν ομάδα που... αν θυμάσαι και εκείνη τη χρονιά ο Λάρκο, οι μετεγραφές, ήταν προπονητής με ένα, αλλά οι μετεγραφές που έκαμε, ήταν σχεδόν όλες επιτυχημένες. Φοβερές. Όλες. Η ομάδα του 13. Όταν η ομάδα έπρεπε να χτιστεί που τότε, απλά ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη να τη διαλύσουν για οικονομικούς λόγους. Εντάξει, και ο Λάρκο πρώτα και μετά... Ναι, και στο τέλος της χρονιάς, ναι, διαλύσαν την. Δεν δικής ήταν, Μιλωνά. Σεραφείμ, ήταν πήγαινε ο Σεραφείμ, ρε. Είσαι σίγουρος. Ναι, ρε φίλε, ενώ σου πω κάτι, που τότε έπρεπε να γίνει η εταιρεία. Που τότε. Μα τότε δεν ήταν καν θέμα συζήτησης, ακόμα και που τζίνους που τελικά υποστηρίξαν το πράγμα. Να σου πω και αρνητικά, γιατί να μην θεωρηθεί ότι είμαι κανένας που... Εγώ πάντα είπα ότι είμαι ο πιο αυστηρός κριτής σαν οπαδός της Ομόνιας. Φίλε, τους κότσες οι φανέλες που φορούμε να ξενερώνουμε. Μπορεί να τις αφήσα για γούρι. Γιατί τις φορούν ρε φίλε. Γιατί τις φορούν. Ας πούμε, εκτός ο Αστέ... Και άντε τα πρώτα και παιχνίδια παίζεις εκτός εδράς. Οκ. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν θέμα με τις στολές, ότι δεν ήρθαν ακόμα οι καινούργιες λόγω κορονοϊού. Το λόγο. Anyway, έχουν τις άλλες που είναι λαχανοί. Whatever. Έπαιζες μια ομάδα που το κύριο της χρώμα είναι το κόκκινο και το άσπρο, ο Αστέρας. Και λαλείς του να βάλω εγώ κοτσίνα. Γιατί ρε φίλε. Θέλω να σου πω κάτι, για μένα τούτον ήταν καθαρόν χτύπημα. Χτύπημα. Έτσι ευκάλεσαι το πόνο μου. Ξέρεις είναι πολύ άλλο. Δεν ξέρω. Ότι ναι, δική μας και βάλαμε την να βάλει κοτσίνα. Ενοχλεί με το πράγμα εμένα. Είσαι σίγουρος γιατί το. Να απόψη μου. Ας εγκράψουν οι κομματικοί τώρα. Φίλε μου, μα είναι τούτο που σου λαλούν, είναι τούτο που μου λαλούν κάποτε. Αν έρθουν όπου είναι τις αντιπεραόχτες ότι είμαι της limited ή είμαι της άλλης. Εγώ είμαι με την Ομόνια και κρίνω πάντα και να που θωρώ και θα αλλάξω ομάδα. Ούτε να πάω άλλη ομάδα, ούτε το ένα. Αλλά ναι ρε φίλε, το ότι φορούσαν κοτσίνα, το ότι φορούν κοτσίνα, ενοχλεί με. Η κλασική στολή της Ομόνιας είναι άσπρη όμως. Πράσι, γιατί δεν έβαλαν άσπρη ρε. Ναι, η άσπρη που έχουμε άσπρη, άσπρη, ναι, έχουμε άσπρη φέτος. Γιατί δεν έβαλαν άσπρη. Πρέπει να βάλουμε την κοτσίνη έτσι στην έδρα μας, μια ομάδα που φορεί κοτσίνα. Ποιος είναι ο λόγος. Για μένα ακόμα και τούτο μικρό και ασήμαντο είναι ένα σημάδι ρε φίλε, ότι κάποιοι θέλουν ακόμα να χτυπήσουν, να δείξουν ότι
ενικήσαμε, ότι... Είναι η άποψη. Μακάρι να είμαι λάθος. Μακάρι να είμαι λάθος, ρε φίλε. Πιθανόν να είσαι. Ευκήκαν και πολλοί... Ευκήκαν και πολλοί τσιν του κομμαθιού να κάνουν δηλώσεις. Μετά την επιτυχία. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν εθιάβασα ούτε και ενώ στη δήλωση, ρε φίλε. Ούτε και ενώ. Θέλω να σου πω γιατί. Αειδιάζω τους. Γιατί τσιν μας εφεράδαμε. Για ποιους μιλάς τώρα? Για άτομα του παρελθόντος. Για άτομα του παρελθόντος που εδιοικήσαν και δεν θέλω να πω ονόματα. Ξέρω ο κόσμος και ευκήκαν και μιλήσαν και εν της πρώην, ας πούμε. Ονόματα θα λαλούμε μόνο τον Κωστίνο Βασιλείο, ναι, δικός μας. Εν τω μεταξύ, να σου πω ότι. Περίμενε, πόμινε. Έχω στην άλλη υποθέση όμως. Περίμενε, πόμινε. Ξέφρασε μέσα έναν παράπονο. Εγώ για καφέ. Και εσείς εστιατόριο. Φέρνει τον Ταΐσης, ναι, δεσμευόμαστε να φέρουμε. Φυσικά τώρα σελέμπρι, γιατί στο γυαλί δεν ξέρω αν θα καταλήξει. Να δείξει να θέλει άλλες απαιτήσεις. Να θέλει και μάγκη, ξέρω. Anyway, εγώ λέω σου τις δηλώσεις, τούτον τον άνθρωπο δεν τις διάβασα. Γιατί είχε κόσμο που έφυγε και έκαμε δηλώσεις, ρε φιλέ. Έφυγε ένα χαρακτηριστικό, τελικά είχαμε δίκαιο για τις επιλογές μας τότε. Τα χάμου που έκαναν την εταιρεία. Κάτι που φωνάζαμε εμείς χρόνια, δεκαετία. Το πράγμα. Και ήταν να μας πούν ότι... Τώρα έρχονται σούλα έτσι, μια φορμή... Δεν ξεχάνω τα. Μα δεν επειδή επέτυχε ο μέλλον το στόχο. Εγώ, αντιθέτως, εθιάβασα και ένα πώς... Ξέρεις ποιο του φίλου μας, του Αντωνάκη. Α, του Αντώνη. Που λέει 25 χρόνια ρε. Έπρεπε να περάσουν 25 χρόνια για να ξύπνησε τρεζιμισμένοι. Και είναι αλήθεια τώρα, φίλε. Και ήρθαν τώρα να πούν ότι είδετε, τελικά, εσώσαμε την και κάναμε... Όχι ρε φίλε, ούτε την έσωσε τίποτε. Αναγκάστηκες να μιλήσεις σε κάποιον. Φτάσεις στο σημείο που δεν είχε αύριο, που την σκότωσες δηλαδή, και ήρθες να μου πεις ότι έκαμε σωστή, όχι έκαμε σωστή απόφαση, αναγκάστηκες. Εάν δεν ήσουν αναγκασμένος δεν θα το κάνεις. Και τούτο λέω, επιφέραν και το διχασμό. Ναι, έτσι ξεκίνησε. Που για μένα είναι, τούτο που σου είπα και σπίτις, ότι ένα πράγμα που με έτσι, κράτησε με πίσω, να το χαρώ όπως θα το χαιρόμουν πριν πολλά χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, είναι ότι ήρθε τούτη γαμημένη επιτυχία για την Ομόνια που μόνο οι Ομονιάρες ξέρουν πόσο πολλά το εθέλαν, πόσο πολλά πονέσαν χωρίς έναν κομμάτι παιδιών τα οποία τόσα χρόνια τα οποία έκαναν τόσο αγώνα μαζί είναι παλέψαν, μαζί είναι πονέσαν. Να πούν κάποιοι ότι εκείνοι επιλέξαν, αλλά ρε φίλε, είναι απώλεια, ναι, για μένα είναι απώλεια ρε φίλε. Παιδιά τα οποία μεγαλώσαν μαζί ρε, μπορείς μέσα σε μια μέρα να... Να γυρίσεις. Θα πιστέψω και... τα πλάντα. Είναι χαρήκα, ρε φίλε. Δηλαδή... Πιθανόν να έχουν. Είναι άδικο για να σου πω. Να σου πω επειδή... Εγώ χάρηκα γιατί. Λαλού μας πούνε, πιάσε το λεφτά. Κάποιος από ελίστας είπε μου. Έτσι τα λεφτά. Τα εκατομμύρια είναι στην Αμερική. Ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει για τα λεφτά. Εγώ ο παδός. Τι με νοιάζει για τα λεφτά, ρε φίλε. Εγώ είμαι ο παδός. Γιατί θέλω να δω επιτυχίες αγωνιστικές. Ο Καρλίτος πάντως στέλνει μου οικονομικά statements του Αποέλ και λαλί μου. Δεν με ασχολούν του τα ελληνικά. Έτω, έχουν έλλειμμα. Λέω το καλά, εσύ με το έχω στο Αποέλ. Ο Ομονιάτης εχάρηκε. Ο μέσος Ομονιάτης εχάρηκε γιατί πήγαινε η ομάδα του ομίλου, γιατί να πιέ λεφτά. Έτσι να πούμε στην πούγκα μου τίποτε. Και εγώ λέω στο τώρα, να φκεί να πει να κάνω Ερανόν, πάλι να παραδόκουν. Αύριο τώρα να πει ο Μωένα θέλω Ερανόν, να πάνε να δώκουν. Θα τους πούν, πιάτε 8 εκατομμύρια και φάτε τα. Φέρτε να φέρουμε τώρα γιντόλα. Ναι ρε φίλε, και είμαι επιβισμένος για αυτό το πράγμα. Εν τούτη είναι οτροπία. Καταρχάς είπα, δεν πρέπει να ασχολούνται με τα διοικητικά και τα οικονομικά. Ναι ρε φίλε. Ούτε με τα αγωνιστικά. Είναι κομμάτι δικό μου τώρα το οικονομικό. Το να πει βαστά, ας τα πιάει ρε φίλε. Έβαλε με ομίλους. Να δω παιχνίδια, να δω... Έβαλε με στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Τώρα δέχεσαι το πολλά περισσότερο από ότι παγιά, επειδή πλέον αναγνωρίζεις ότι η Ομόνια ανήκει σε τον άνθρωπο, είναι εταιρεία. Φίλε, με απασχολεί που ανήκει. Η Ομόνια για μένα είναι Ομόνια. Ναι, ρε. Να το πάρουμε έτσι λίγο πιο όμα. Δέχεσαι το τώρα, παγιά. Έλα, λέω, σου η Ομόνια του λαού, και τον δεν το δέχεσαι. Έχουν πάρει τα οικονομικά. Είσαι άποψη. Τώρα ξέρει ότι την έχει. Ναι. Για τον το πράγμα. Έχει οικονομικό διευθυντή, έχει υπεύθυνο marketing, έχει γενικό διευθυντή, έχει ιδιοκτήτη, τέλος. Ναι. Έχει team manager, να έμπονο όνομα. Τέλος. Ασχολήθουν με τις επιτυχίες της ομάδας. Υποστήριξε. Είναι τούτο που λένε ότι ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά κοίτα, στο τέλος της ημέρας εσύ. Ένα football manager ούλοι παίξαμε λίγο. Και ξέρεις, ο Κυπρέος ειδικά νιώθει ότι. άλλο πράγμα το οποίο να πούμε είναι ότι ποτσί πολλά καλά φέρατε και φέρατε την Ομόνια στη Λακατάμια. Κατάλαβες. Πάντα ήταν το. Ήταν το αίτης σας. Εντάξει, η Λακατάμια είναι Ομόνια ρε φίλε για μένα, ήταν πάντα. Παγιά έλεξαν έτσι πανηγυρίμους στο κέντρο της Λακατάμιας. Πού ήταν να πάει ρε φίλε. Στην Παπα-Νικολή. Στην Παπα-Νικολή, μα έκλεισαν τους δρόμους, δεν ήξερω. Έκλεισαν τους για θέμα προστασίας. Δεν ήξερω ρε φίλε τους λόγους, αλλά... Να πάσεις στην Πλατεία Ελευθερίας, άνοιξε τώρα. Νομίζω,
Κάποιος είπε μου ήταν λαϊκή απέτηση να περάσει το πούλμαν που είναι λακατάμπτη. Γιατί. Που κάποιος. Γιατί. Γιατί ο Βίλε μέσω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία είμαι σίγουρος. Εν το κομμάτι που σου είπα πριν. Εν το εφαίρατε την ομονία στη λακατάμπτη. Εν το κομμάτι που σου είπα πριν. Να σας κάνουν και ένα γήπεδο στη λακατάμπτη. Διότι υπάρχει τούτη κόντρα μεταξύ. Ξέρεις την λακατάμπτη φαν κλαμπ και... Και ίσως ήταν και τούτον έναν ακόμα σημάδι που ήθελα να δείχνει. Because. Χωρίς να ξέρω. Υποθέσεις του μυαλού μου τώρα. Ναι, ναι. Και γνωστές οι υποθέσεις που κάνω πάντα μες στο νου με ένα κρέες εμένα. Υποθέτουμε τώρα. Δεν ξέρω ρε φίλε. Μπορεί. Ρε τώρα. Προσωπικά εγώ είναι πια να πάνε γύρω σε οπούποτε. Εγώ τους ζω τη χαρά μου τζαμέ. Δεν χρειάζομαι να πάω να φύγω σε δρόμους. Δεν χρειάζομαι τούτα πράγματα. Εγώ δεν τα χρειάζομαι. Η χαρά μου είναι καθαρά ποδοσφαιρική, σπίτι, αγωνιστική, να ανοίξεις την πύρα, μες στο γήπεδο, να την απολαύσεις. Να πάνε γύρω μες στο γήπεδο, ναι, που είναι ο κόσμος και λοιπά, αλλά θα πάμε στους δρόμους και μες τα... με συγκινεί ρε φίλε να το κάνω, δηλαδή... Θα με πάνε γύρω, οκ, είδε, εντάξει. Ευκαιρία μου και κλάμα, ναι. Τότε που λαλούν ότι είμαστε μαθημένοι στην Ευρώπη να κλαίμε, εμείς δεν ξέραμε να κάνουμε, να γελάσουμε, να ξακλάψουμε, ή κλάψαμε. Κλάψαμε. Εντάξει ρε φίλε, είναι κάτι το οποίο προς το κάθε χρόνια και... Φκένουν σου όλα και να τα συναισθήματα. Την Τετάρτη να επιστρέψεις στον τόμο του εγκλήματος. Εννοείται. Πλέον γεννήσκεται κάποιες συνήθειες κρατούμεντες γιατί θεωρούμε ότι είναι γούρια. Περίμενα λεπτό. Μιας και είπες στον τόμο του εγκλήματος, να μην το αφήκουμε στο τέλος. Είχαμε εντάξει να κάνουμε ένα δώρο. Είχαμε υποσχεθεί στο περασμένο pot ότι έκαναμε έναν τραπέζι δώρο σε μια παρέα δύο ατόμων. Θέλω να μου πεις έναν αριθμό που το 1 ως το 35. Το 33. Ο Γιάννης ο Μινά να πιάσει ένα φίλο του, να μας στείλει ένα μήνυμα στο NetCazoo, να πιάσει ένα φίλο του και να του κάνουμε δώρο έναν τραπέζι. Εύχομαι τον αναπόη λίστας. Ποιος? Ο παρέας? Οπότε θέλει να έρθει στο road trip μαζί με την παρέα του, να πιάσει έναν παρέα, έναν κουλιδόν και να έρθουν να φάσει. Θέλεις να πω και κατά από ελ, είχε να πεις κατά λόγια ομόνια. Ήθελα να κλείσω το κομμάτι ομόνιας και να μιλήσουμε λίγο γαύρο. Αλλά πρωτού πάμε στο γαύρο, έτσι να πιάμε λίγο την κουβέντα λίγο πιο σφαιρικά. Εχθές είχαμε και την πρόκριση του Απόλλωνα στο Ιντικουλέ. Και με τον την πρόκριση, ρε φίλε, νιώθω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια οι ελληνικές ομάδες έγιναν πελάτες μας. Δεν είναι μόνο εμάς που είναι πελάτες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στη 18η θέση. Δεν είναι τυχαία στη 18η θέση. Και έχω άποψη γιατί η Ελλάδα είναι τζαμί. Ακούμε. Η άποψη μου είναι ότι όταν ένα πρωτάθλημα διεκδικείται μόνιμα από έναν ή δύο τα τελευταία 20 χρόνια, τότε αναπόφευκτα πέφτει το επίπεδο. Και οι ομάδες που να βγουν στην Ευρώπη είναι μαθημένες να παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα χωρίς ανταγωνισμό. 5 ανταγωνιστικά παιχνίδια το χρόνο. Χωρίς, σε σχέση με μια χώρα όπως την Κύπρο, η οποία έχει 6 ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολλά κοντά. Δεν είναι εισάξιες, αλλά είναι πάρα πολλά κοντά. Δηλαδή, μια ομάδα στην Κύπρο της πρώτης εξάδας έχει να παίξει 10 ντέρπι μες στη χρονιά. 10 ντέρπι, ρε φίλε. Ακόμα και το Αποέλ, όταν πάει Αρένα, ναι, όταν πάει Τσίριο, ναι, ναι. Όταν πάει Βαρόπουλος. Και δεν είναι μόνο οι 6 ομάδες. Οι ομάδες της άλλης εξάδας δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, να σου πιάσω Σαλαμίνα, να σου πιάσω Δόξα, να σου πιάσω... Και πάντα μια έκπληξη κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο τότε οι ομάδες θα κόψουν η Πάφος. Οπότε το επίπεδο των ομάδων, αν πεις ότι μια ομάδα είναι στο 90, η πρώτη σου ομάδα είναι στο 90 και η τελευταία σου, στην Ελλάδα π.χ. η τελευταία τους είναι στο 20. Έχει μια στο 90, μια στο 85, τρεις στο 65 και άλλες ούλες είναι κάτω από 50. Στην Κύπρο ρε φίλε, έχεις 6 ομάδες οι οποίες είναι μεταξύ 70-90 και οι άλλες ομάδες είναι μεταξύ 40 και 70. Άντε να έχει μια δυο οι οποίες είναι κάτω του 40 που είναι να επιβιβαστούν. Που θυμούμε τα τελευταία χρόνια να υποβιβάστηκε ομάδα νωρίς στην Κύπρο. Πόσες ομάδες έχει η Super League? 15. Ξέρεις τις 15? Όχι. Δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν το βλέπω και ιδιαίτερα το ελληνικό είναι η αλήθεια. Αλλά ρε φίλε, ναι. Το κόστος τούτων που πληρώνεις όταν έχεις μόνιμους πρωταθλητές και ομάδες οι οποίες είναι αδύνατες να διεκδικούν, διότι
για να μην ακουστεί ότι υπάρχει λόγος που είναι μόνιμος ο προαθλητής, είναι και επειδή υπάρχει ανυπαρξία κάποιον μόνιμα παραδοσιακό δύναμο. Π.χ. Παναθηναϊκός, πόσα χρόνια είναι ανυπάρχτος, ρε φίλε, για τον οποιοδήποτε λόγο. Είτε διοικητικό, είτε οτιδήποτε. Διοικητικά προβλήματα το Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ πόσα χρόνια ήταν ανυπάρχτη, ας πούμε. Τούτο είναι ζημιά. Ρε, η ΑΕΚ, ακόμα και μετά το πρωτάθλημα που πιάσε πότε, πριν τρία χρόνια. Ναι. Εγώ είχα πει του πεθερού μου, άρρωστο ΑΕΚ, τσις. Η μαγιά είναι να πιέσει το πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια. Να κρατηθεί. Η μαγιά να το πιέσει ξανά. Ναι. Και τι έκανε η ΑΕΚ, πιάνε το κύπελλο την επόμενη. Πιάνε το κύπελλο. Ή την προηγούμενη, πιάνε το κύπελλο. Εντάξει, είναι καλή, εννοώ ότι είναι καλή. Σε καλό level. Απλά, ρε φίλε, δεν είναι όλες οι ομάδες τους κοντά. Έχει μια απόσταση από τον Ολυμπιακό. Και τον ΠΑΟΚ. Έκαμε μια μπαύση Ολυμπιακός πόσα χρόνια. Δύο χρόνια, αλλά είστε σε πολλά καλή ομάδα Ολυμπιακός. Ναι. Δηλαδή, η ομάδα του υπερσινή του Ολυμπιακού, αν έμενε όπως ήταν, θα έδινα, ας πούμε, της Ομόνιας... 10%. 10 με 20. Καμία ελπίδα. 10 με 20. Καμία ελπίδα. Εν ποδόσφαιρο, 10 με 20. Εντάξει, οκ. Αλλά να σου πω κάτι, ακόμα και τώρα, λόγω του προπονητή, του Μάρτινς, θα ήθελα να δω 40 της Ομόνιας, αλλά... Δυσκολεύκεσαι. Δύσκολο. 35 ίσως. Να μιλήσουμε αντικειμενικά. 35%. Η περσινή πορεία του Ολυμπιακού ετέγιωσε ανάδοξα στο Wolverhampton. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι άξιζε να αποκλειστεί. Ναι. Κάμε φοβερό επαναληπτικό. Καλύτερο παιχνίδι παρά στον Πειραιά. Με αυτά και με αυτά αποκλείστηκε. Συνεχίστηκε η χρονιά. Έπιαε το κύπελλο με την ΑΕΚ στο χαλαρό, θα έλεγα. Χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα. Mm-hmm. Είδα την ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Δηλαδή, αντιδύσει την ομάδα σε γίνοντο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα πεις ότι φόβητρο, ναι. Αλλά καταλάβεις κοντά με τον Αστέρα, ναι. Ναι, ήταν κάπως κοντά. Δηλαδή, εγώ συγκρίνω τον Ολυμπιακό που είδα στον τελικό κυπέλλο. Αν ήταν ένα μάτς Ομόνια Ολυμπιακός, τότε θα έλεγα 55-45. Να έχει κόσμο. Όχι. Ούτε Κύπρο, ούτε Ελλάδα. Το μόνο υπέρ της Ομόνιας που βλέπω, ενώ ότι έχει παραπάνω παιχνίδια πάνω της, έχει παραπάνω εύκαλε τρεις προκριματικούς γύρους. Σημαντικό τούτο γιατί ήδη έχει μια άρφα διαχείριση των παιχνιδιών. Ενώ επειδή δεν έχει Ολυμπιακός που πήγε πέρσι στις 8, δεν έχει σημασία, είναι πιο προσφόντης Ομόνιας, ας πούμε. Οπότε το πλεονέκτημα της εντούτων της Ομόνιας, συν ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, είναι ότι η Ομόνια έχει απουσία άγχους. Η Ομόνια και να αποκλειστεί, δεν θα της πει κανένας τίποτε. Ο Ολυμπιακός οφείλει και αναμένεται να είναι στους ομίλους του Champions League. Είναι τεράστια αποτυχία, δεν είναι. Και τούτο, γιατί κάμια φορά ξέρεις, βλέπουμε η ομάδα η οποία δεν έχει άγχος. Βοηθάτε. Μα έπαθεν τις δύο φορές ο Ολυμπιακός που κύπρα οι ομάδες. Ξαναπάθεν την, λέω σου, θα έλεγα ότι μπορεί να πάθει τα ίδια αν ήταν άλλος ο προπονητής τους. Είναι πολλά σοβαρός ο προπονητής τους. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι επίπεδο Μπέρκρεφιλ. Εντάξει. Σαν προπονητικές οντότητες, να έλεγα ότι ο Μάρτιν, λόγω του ότι είναι στον Ολυμπιακό, ίσως να είναι ένα level, ας πούμε, θεωρητικά καλύτερος από τον Μπέρκ. Λέμε τώρα. Δηλαδή, αν ο Μπέρκ ήταν προπονητής του Ολυμπιακού, και ο Μάρτιν της Ομόνιας ήταν έναν αντίθετο. Ο Μπέρκ έχει μεγαλύτερες παραστάσεις. Δηλαδή, ξεχνούμε ότι ο Μπέρκ ως παίχτης, πιάσε πρωτάθλημα με την Blackburn. Ξέρεις ποιος ήταν προπονητής του? Ο Ντακλίς. Και είναι Ντακλίς. Ναι, ήταν προπονητής του. Και ήταν βασικός όταν ήταν στην Blackburn. Έπιασαν τον United. Τον 93 από το πιάνει Blackburn. Θυμάσαι το τελευταίο match. Πολλά μητσί, αλλά κάτι. Τελευταία αγωνιστική που κερδίθηκε το πρωτάθλημα, νομίζω με United. Έπαιζε βασικός ο Μπέρκ. Νομίζω ήταν κοντρά με United. Ναι, ήταν με την United. Ήταν και Newcastle νομίζω στο παιχνίδι, αν θυμούμε καλά. Όπως και να έχει. Και έφυγε από την Blackburn, έπιαν στη United. Έπιασε πάλι άλλα και προαθλήματα στη United, έπιασε Champions League. Είχε προπονητή τον Ferguson και έχει σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία του. Φίλε, προχθές η Ομόνια έπαιζε το match της ιστορίας της και έβαλε ένα αλλαγή 17χρονους των Ακαδημιών. Έβαλε μέσα τον Λοΐζου τρίτη του αλλαγή για να δώσει ενέργεια στην Ομόνια, στην παράταση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που η Ομόνια... Αρέσκει όλα, όσοι τη λάγει του παιχτή. Να σου πω κάτι, κοιτάξτε, θα μείνει χρόνια στην Κύπρο. Εγγυούμε σου το. Ένα έχει 17 χρόνους που παίζουν σε τσι επίπεδο και μηνίσκου. Ας σου πω κάτι όλο ζου. Έχει όλο το πακέτο. Έχει το. Να σου πω και κάτι το οποίο εσύ μπορεί να θεωρήσεις και ηλίθιο. Ένα ωραίο παιδί. Έχει στυλ, έχει μια ανάνεση αρχοντική, εμπαιχταράς και 17 χρόνο. Ναι.
Δηλαδή για την Ομόνια τώρα, άσχετα αν είδαμε και τον Τζονί και τον Κακουλή, ναι. Ο Λοΐζο είναι το μεγαλύτερο της asset. Του κυπέρακου ποδοσφαίρου είναι. Ναι, το οποίο asset είναι στα καταλλήλα χέρια. Μπράβο, ακριβώς τούτο είναι. Δηλαδή ένας Τζονίς κάτω από έναν οποιοδήποτε άλλον προπονητή θα ήταν απλά θα ένα ακόμα ταλέντο. Σκέφτω ότι είναι 17 χρονών. Και να σου πω κάτι που δεν το ξέρεις. Ποιος είναι τα φάει του τα ούλα. Ξέρεις ότι έπαιξε παραπάνω ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έπαιξε παραπάνω ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Ομόνια από τον Derbyshire. Ξέρεις το. Ξαναπέμουν τις αγώνες. Έπαιξε τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Λοίζε. Έπαιξε τώρα ο Derbyshire αν εμείνεις και έναν συναπάντημα. Αν ήμουν ο Derbyshire ήταν αυτοκτονής ρε φίλε. Αν ήμουν ο Derbyshire ήταν να πω. Ήταν αυτοκτονής. Δίκιο ήταν να παίξει το μάτσο μόνο. Ρε φίλε γιατί δεν έμεινε ρε φίλε. Σκέφτω ότι επίενει η Ομόνια σε ομίλους. Και να παίξει τον Ολυμπιακό ρε φίλε. Δηλαδή αν ήμουν ο Derbyshire τώρα και εμείνησκα μετά το μάτσο με Ολυμπιακό ήταν να παρατήσω και μάπα. Εκφυλώρθηκε τον όνειρο μου ρε φίλε. Οι δύο ομάδες που νιώθω ότι πρόσφερα ως τόσα να παίξω μαζί τους. Ξεχάσες ακόμα έναν λόγο, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Η αιώνια υποτίμηση που έχουν οι ελληνικές ομάδες, οι οπαδοί. Ευχαριστούμε πολύ. Οι οπαδοί, τα μου μου τα ελληνικά. Να σου κάνω έναν παράπονο, ρε φίλε. Απέναντι στις Κυπριακές. Δηλαδή, ποτέ να βάλω μυαλό, ρε φίλε. Φίλε, γιατί. Λεψο, εγώ σταμάτησα. Τέλειωσε, ωραία, διακόπτωσε, κλασικά. Έπαιξες μια όρθωση. Εσύ ρε έξω. Ξανάπαιξες με την όρθωση. Παναθηναϊκός. Τριάρα μες στο Γασιπί. Στον επαναληπτικό του ΟΑΚΑ, εάν η ανόρθωση ενίσχυε εκείνα τα προβλήματα που προκύψαν τελευταία αγωνιστική με τη δική συμμαντελή, θα έδερνε τον Παναθηναϊκό επειδή επηρέασε την ομάδα. Παίζεις ΑΕΚ Ομόνια, η ΑΕΚ του Ριβάλτο, του Σκόκο, του Μπλάνκο, του Κυριάκου, του Μπασινά. Ποιος ήταν πορτάρης? Τα θυμούμε. Τέλος πάντων. Ευκάλεσες έξω η Ομόνια, ξαναπαίζεις με το ΑΠΟΕΛ, ένας καλός Ολυμπιακός, εντάξει, τρώιστες μέσα έξω δύο φορές, παίζεις με όφη, φκένει και όφη με συνοπτικές διαδικασίες. Η μόνη εξαίρεση, ναι, η μόνη εξαίρεση νομίζω ήταν ο αποκλεισμός της ΑΕΛ που τον Άρη πριν κάποια χρόνια. Πέρσι, εντάξει, αδύνατη ΑΕΛ σε το ευρωπαϊκό ραντεβού. Και πάλι, αν κάτσει να είσαι στα σχολεία, στα social media γενικά, την περιρρούσα ατμόσφαιρα, είναι λες ότι ο Ολυμπιακός είναι ήδη στους ομίλους. Ξέρεις γιατί? Έχει να κάνει με τη γενικότερη κουλτούρα του Έλληνα. Ο Έλληνας υποτιμά για τα πάντα, ρε φίλε. Τα πάντα. Δηλαδή, πιάστο λόγο του. Και φυσιολογικό ως ένα σημείο, διότι ναι. Είναι έναν μπραντ. Δημιουργήσαν τον πολιτισμό, τη δημοκρατία. Οπότε, ναι, έχουν την ανυπορρεψία. Τεράστιες αθλητικές επιτυχίες. Είναι αναμενόμενο. Οπότε, ναι. Κλασικά είναι να τα τσωθώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα τσωθώ. Είναι ο χαρός μου είναι το πράγμα. Α, να το πούμε στα ελληνικά, αυτός είναι ο διάβολος μου, ναι, να τα ρίχνω απάνω μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Οπότε αναπόφευκτα αυτό το πράγμα μεταφέρεται και στο ποδόσφαιρο του. Για κάποιο λόγο ο Έλληνας οπαδός πιστεύει ότι το επίπεδο των ομάδων του είναι πολύ κοντά στη Premier League και στο Ισπανικό. Πιστεύουν ότι ναι, και είμαστε μακριά από τις ομάδες. Ενώ στην ουσία το επίπεδο του είναι. Λέμε πιο πάνω από Κυπριακό. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από Κυπριακό. Anyway, είναι κοντά στο ρουμάνικο, στο τσεχικό, εκεί είναι το επίπεδο σου. Δεν είσαι Premier League, δεν είσαι. Οπότε γι' αυτόν υποτιμούν. Εντάξει, ένας Ολυμπιακός όμως μπορεί να πάει στο Emirates, αυκαλέξω ένα Arsenal. Μπορεί, ρε φίλε, ναι, να το κάνει. Αλλά μην ξεχνάς ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλισμένο στους ομίλους χωρίς προκριματικά. Δεν έπαιζε κάθε χρόνο προκριματικά για να μπει Champions League. Και να είσαι σίγουρος ότι αν έπαιζες κάθε χρονιά που έπιανε το πρωτάθλημα προκριματικά, δεν θα προκρίνεται όλες τις φορές στους ομίλους. Γιατί αν πήγε 18 φορές, εγώ λέω σου. Αν πήγε 12. Είναι μεγάλη υπόθεση. Το να έχεις εξασφαλισμένο όμιλο, είναι μεγάλη υπόθεση. Και είναι κάτι το οποίο είναι κάμα capitalized, που ήταν οι χρονιές στις αρχές της δεκαετίας του 2000, που ήταν οι μεγάλες πορείες και του Παναθηναϊκού, και είχαν πόντους και ήταν δυνατοί και η ΑΕΚ τότε θυμάσαι έκαμε πορείες. Κάμε πορείες, η ΑΕΚ πορείας. Και χτίσαν παστούτον ότι όποιος έπιανε πρωτάθλημα στην Ελλάδα είχαν την εύκολη δίωδο στους ομίλους. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Ο χειρότερη που μας επειδή εάν εσύ είσαι αντιαπολίστας μια φορά ναι. Η Ολυμπιακή έναν αντιβάζελη 100
100 φορές. Φίλε, να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα, αν παιχτεί ραντεβού Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και έγινε τούτο, να είναι νεκρούς. Να είσαι σίγουρος. Στην Κύπρο, λαλώ το με το χέρι στην καρδιά, δεν θα έχει νεκρούς. Στην Κύπρο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το πράγμα. Μπορεί να γίνει που ρίξει πέτρα, ρίξει πυρσού, αλλά δεν είμαστε σε εκείνα τα επίπεδα. Εντάξει, μιλάς για μια χώρα 20 χώρες. Είμαστε, μεγάλη... είμαστε πιο μικρή χώρα από όταν είναι εντάξει. Δηλαδή, αν έβρισκε τον Καρλίτον ή στον δρόμο, θα τον στείλει στον τάφο. Mm. Στην Ελλάδα ναι. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι. Οπότε. Να χάσει ομάδες πλέον Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ήδη χάσαν τη σκιά του. Ολυμπιακός, sorry, η Ελλάδα. Και πλέον θα παίζει προκριματικά η Ελλάδα και εδώ θα αναγκαστεί ή να ανεβάσει το επίπεδο της ως χώρα για να μπορεί να. Γιατί πλέον δεν θα μπαίνει τρίτου και τέταρτου προκριματικού και απευθεία ομίλου. Πλέον είναι κάτω από την Κύπρο. Η Κύπρο είναι 14η και μεγάλο στόχο να την κρατήσει για να έχει δύο ομάδες στο Champions League και άλλες τρεις στις άλλες διοργανώσεις. Και μπορεί να το κάνει αν βάλει ακόμα δύο ομάδες σε όμιλο. Έχει ήδη μια. Βλέπω το ΑΠΟΕΛ. Βελτιωμένο ΑΠΟΕΛ. Βελτιώθηκε. Άσχετα αν έπαιξε με την Αλκίν τη Καζακστάν. Γεωργία, μου που ξέρει. Με την Αλκίν του Καζακστάν. Έμπαιζε κανένα ρόλο. Παραμένει το ΑΠΟΕΛ ευρωπαϊκή ομάδα. Όσον και δεν το θέλουν πολλοί ανταποελιστές. Η κλήρωση του δεν είναι δύσκολη. Παίζει με έναν εκ των οποίων. Ζρίνσκι και... Θα παίξει με τη Στεάουα ή με την Σλόβα. Έναν από ελέγχει. Είναι εκτός εδρασμέν, αλλά οκ. Φίλε, έναν κλασσικό ευρωπαϊκό από ελέγχει. Ο λόγος που πιθανόν να χώνονται από ελίστες είναι επειδή ήδη δημιουργήσας είναι... Είναι για ομάδα το θέμα και δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν να είναι έτοιμοι. Και ξέρεις, εν αντιθέσει με την Ομονία, το ΑΠΟΕΛ βοηθά τον κόσμο στα μάτια. Είναι η δύναμη του. Ναι. Τη Ομόνια ήταν το μειονέκτημα τη. Το ΑΠΟΕΛ είπε το καλή και γενικά ένα γεμάτο γασιμπή είναι η δύναμη του. Πόσα παιχνίδια γυρίσαν είναι επειδή τα τελευταία 10 λεπτά ή τα τελευταία οι ανατροπέ, ο κόσμο του έσπροχνε. Εμάθα ο κόσμο τώρα. Ναι, γι' αυτό μου σου λέω. Βελτιώθηκε πολλά το ΑΠΟΕΛ και θα βελτιωθεί. Από όλα και να σου πω κάτι θετικό του για μένα, γιατί είναι τούτο που λέω ότι ναι, πρέπει να έχει ένα ψηλό επίπεδο. Και να σου πω κάτι. Λαλίστο τώρα που προκριθεί η Ομόνια. Όχι, να σου πω κάτι. Φέτος, ρε φίλε. Είναι η πρώτη χρονιά που πήγαν στην Ευρώπη οι ομάδες, οι καλύτερες μας θα το λέγα. Στην Ευρώπη. Από ΕΛ, Ομόνια, Ανόρθωση, Απόλλωνα. Τους είναι τέσσερις. Για μένα είναι το top 4. Ο Κέλης έχει άλλη άποψη. Ποιος? Ο Κέλης. Είπα τον, είναι τέσσερις ομάδες είπα. Ναι, ο Κέλης λέω έχει άλλη άποψη. Δεν άποψη έχει. Ήθελε να ήταν γίνωση στο... Στο Champions League. Ναι, οι δηλώσεις που ήταν... Οκ, bad luck. Ακόμα δεν κατάλαβα τον παράπονο της Ανόρθωσης. Δεν ψηφίστηκε να συνεχιστεί ο πρόεδρος. Να σου πω κάτι, εγώ ήμουν υπέρ να συνεχιστεί. Αλλά ξέρουμε πολλά καλά γιατί δεν ψηφίστηκε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Και έχονταν με την Ομόνια γιατί αν ψήφισαν η Ομόνια να συνεχιστεί να μπορούσαν να αλλάξει. Αφού οι άλλοι 15 είχαν το αποφασίσει. Είναι ήταν λάθος τακτική της Ομονίας. Ναι. Αφού ξέρεις ρε, ναι. Ψήφισε ρε. Να ψήφισε αφού ήταν να χάσει ναι, ρε. Να δείξει τουλάχιστον. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάμαν. Ήταν λάθος για μένα, ναι. Έπρεπε να συνεχιστεί. Να σου πω κάτι, μπορεί να μην το πιάνε με ο ένας με ο άλλος. Τι εννοείς. Το πρωτάθλημα. Ούτε για μένα δεν ανόρθωσε. Yeah, αλλά σίγουρα. Να σου πω κάτι που είμαι και για τούτο σίγουρος για να και κοφτήμαι να τα πω. Εάν ήταν η ανόρθωση πρώτη, ήταν να είχαμε τα αντίθετα μηνύματα τώρα. Ήταν να μουρμουράει η Ομόνια και η ανόρθωση ήταν να λέει τίποτε. Ήταν να ψηφίσει να μην συνεχιστεί. Έτσι γιατί είναι, στον τον τόπο, έτσι είναι. Ότι μας βολεύει, χρησιμοποιούμε το υπέρ μας. Ναι. Είναι πραγματικότητα για μέναν τούτον και όσο θέλει να φωνάξει ο φίλος του Κεσπάγια, εάν ήταν η ανόρθωση πρώτη, θα φωνάζε και δεν μου βγάλει πόνο. Καρχάς την Ομόνια ακόμα είναι καταφρενίδη. Ναι. Θα μιλήσουμε ειλικρινά. Ναι, πάντα μιλούμε ειλικρινά. Η Ομόνια την ανόρθωση την έχει και την είχε πάντα. Και είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ σαν Ομονιάτης, άμα μου πω μπέζεις με την ανόρθωση, γουστάρω. Είναι με τη μόνη ομάδα που γουστάρω να παίζω. Δηλαδή, αχώνουμε τα μάτια με δόξα, με τον Ερμή, με την Αλκή. Με... Αχώνουμε. Όταν μου πω μπέζεις με την ανόρθωση, έχω καύλα ρε φίλε. Αρέσκει. Ναι. Αρέσκει μου. Πού μέσα ή έξω. Μέσα έξω ρε. Μέσα έξω. Είναι το μάτς που με εξητάρει πάρα πολλά το μάτς με την ανόρθωση. Και τώρα θα πρέπει να σου λέει πολλά για το πώς αντιλαμβάνεται η Ομονιά της, το τι σημαίνει με την ανόρθωση. Ένα πήγμα από ελ, τρέμω. Δεν τζαρνούμε να το πω. Τρέμω με το από ελ, ας πούμε. Η Ομονιά να βρεθεί ενώπιον και ακόμα μιας κατάκτησης οχυρού.
θέλω να τη δω φέτος, το Αποέλ Ομονία. Θέλω να δω. Τώρα που εμπρέπει να παρασυρθούν και να χάσουν τον μεγάλο στόχο. Ο οποίος είναι? Ο μεγάλος στόχος πάντα είναι το πρωτάθλημα. Ας τις φάεις που το Αποέλ και ας πιάσεις το πρωτάθλημα. Ας το πω έτσι. Διότι βλέπεις που σε βγάλει στο τέλος της μέρας το να πιάσεις το πρωτάθλημα. Βγάλισε σε μια διοργάνωση η οποία έχει περισσότερο γύρο και πρόσεξε. Έχει και μεγαλύτερη ευκολία το να μπεις σε όμιλο. Έχεις το Champions League, αν αποκλειστείς, πάει στο Europa. Ο Ερυθρός Αστέρας ξέρεις με ποιον παίζει τώρα να παίξει play of the Europa League. Με την Αραράτ. Μονγκάρολο. Και πρόσεξε, θα ήταν η ίδια κλήρωση για την Ομόνια, γιατί η Ομόνια δυνατή θα ήταν τώρα αν αποκλείεται. Και θα ήταν απλά στο... Αν μου γράφει Αστέρας, θα γράφει Ομόνια τώρα. Η Ομόνια ήταν να παίξει με την ομάδα που παίξε στον πρώτο προκριματικό για να μπει στο play of the Europa. Αντιλαμβάνεσαι πόσο πιο εύκολο είναι να μπει μέσω του Champions League σε όμιλο, είναι πολλά πιο εύκολο. Μπορεί να έχει λίγο πιο δυνατές ομάδες, αλλά έχει πολλά πιο βατές ομάδες να αποκλείσεις. Παρά στο Europa που μπορεί να παίξεις με η Μίλαν και η Tottenham. Ή τη Βασιλεία. Έχει η Βασιλεία στο Champions League. Η ορθώση παίζει με Βασιλεία. Έχει ομάδες σαν τη Βασιλεία στο Champions League. Είναι Ολυμπιακός. Σε ένα επίπεδο είναι. Τρίτο προκριματικό. Έπαιξε χτες δεύτερο προκριματικό. Ενώ σε ποιο επίπεδο σαν ομάδα είναι. Δυνατή. Δεν είναι αλήθεια, παίζει ιδιαίτερα αν είσαι δύσκολο να περάσει αμορφώσεις. Θα είναι έκπληξη αν περάσει αμορφώσεις. Για τον λόγο ότι παίζει εκτός έδρας, σπίτι της και είναι στα κάτω της η Βασιλεία, είναι δυνατή. Εντάξει, είναι καμπίστον αντικειμενικό, επειδή έχεις μια ναύρα τώρα, μπήκα στους ομίλους. Μα εντούτον πόσο λαλό. Είναι καλά να περάσουν οι Κυπριακές ομάδες. Να μπουν όλοι. Ενώ δεν ο Αποελίστας δεν μπορεί να κάνει να μπαίνουν ομίλους, θέλει να μην είναι πιο ομονιά. Εσύ πέρσι θέλει να περάσει το Αποέλ ομίλους. Το Αποέλ θα σου το πω. Αν μπαίνει στους ομίλους του Europa, δεν με απασχολεί. Να μπαίνει, ας μπαίνει στο Europa. Ενοχλεί να μπαίνει στο Champions League. Γιατί σε ενοχλεί? Καταστρέφεις ούτε τρίτες και τετάρτες. Εκτός που γίνουν, είναι πολλά τα λεφτά, υπερβολικά πολλά για Κυπριακό ποδόσφαιρο και είναι κάτι που μεγαλώνει το χάσμα με τους υπόλοιπους που πούσαν από λεφτά, γιατί να πάνε να φέρνει παίχτες των 600.000 και εσύ να έχεις το 200.000. Εντάξει, έλα να σου πω, τα συ παίζεις με την Ομόνια, play-offs και... Έτσι. Εντάξει, σίγουρα. Είναι φαβορή ρε φίλε. Είναι φαβορή. Άλλο το να είσαι φαβορή, άλλο να είσαι σίγουρος. Ας είναι. Πιστεύεις να επηρεαστεί γενικά η ποδοσφαιρική ομάδα που το... Όχι. Που το κλίμα της... Ποδοσφαιρική ομάδα, όχι. Απλά η Ομόνια έχει ένα χαρακτηριστικό. Είπαν το και κάποιοι Ελλήνες δημοσιογράφοι. Θα σου βγάλει τα σηκώθηκια. Θα σου βγάλει τα άντερα. Έτσι, για πάση. Να τις βάλεις γκολ, για να την κερδίσεις. Και όσο περνά ο χρόνος και δεν τις βάζεις γκολ, εκείνος που φαβορεί και καίγεται, τρώει τον. Δηλαδή στην ουσία η Ομόνια φθήρισε σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου. Αν δεν βάλεις ούτε πρώτη γκολ, τσάμε κάτσε γύριστο. Τον γκολ που έβαλε μόνο ήρθε τα χρυσάφι. Ήταν χρυσάφι. Διότι ισοφάρισε με ο Αστέρας, αλλά κάτσε γύριστο. Θα το έβαλε ο Αστέρας anyway. Θα το έβαλε anyway τον goal του. Αν το έβαλε πρώτος, δεν είναι τόσο εύκολο να ισοφάρισε η Ομόνια όμως μετά. Γύρισε παιχνίδι. Η Ομόνια γύρισε... Η Ομόνια είναι μαθημένη να σφιχτεί, αυτή η Ομόνια του Μπέρκ. Η Ομόνια του Μπέρκ είναι εκείνο που πάντα ήθελα να είναι η Ομόνια εγώ. Για μένα πάντα... Είναι τούτη η Ομόνια που ήθελα να είναι. Η άμυνα. Η άμυνα και ο πορτάρης είναι το α και το ω. Πάντα λαλό το. Η Ομόνια, οποιαδήποτε ομάδα. Στήσε άμυνα, στήσε πορτάρι για να πάρεις πρωτάθλημα, για να κάνεις διακρίσεις. Η Μίλαν του Σάκη κάποτε, τη δεκαετία του 90, έπιασε πρωτάθλημα στην Ιταλία, σκοράροντας σύνολο 30-35 γκολ. Διότι κέρδισε 1-0. Μόνο, 1-0 και πήγαινε. Έβαλε 30 γκολ σύνολο και πήγαινε πρωτάθλημα. Γι' αυτό λένε ότι οι άμυνες θα σου δώσουν τα πρωταθλήματα. Και έβαλε στον κόλλη η Ομόνια. Θα χάσει. Να πού λείπει που την Ομόνια. Έναν ουτοπικό σενάριο είναι να πιένεις με παραπάνω αισιοδοξία στο Φαλήρο. Τι της λείπει. Αν είσαι τον Τάρπι Σαϊάρ. Και να γίνει τώρα. Εννοείται. Του είναι το σκιό, ναι. Κρίμας. Άξι. Άρεσε μου πολλά ο Σενέ. Φίλε. Δεν μου σου άρεσε. Είναι ένας μητσής. Εγώ μουρμουρ. Απλά να περνάνα. Ξεχνούμε κάτι. Είναι ένας μητσής 19 χρονών. Νομίζω είμαι και μητσής Πονκακουλή. Αλλά χειριζόμαστε το σαν οπαδί, επειδή είναι ξένος, λες και είναι 25 χρονών. Είναι ένας παίχτης που δαπανήθηκαν 4,5 εκατομμύρια που ομάδες σοβαροί. Δεν δαπανούν τούτες οι ομάδες έτσι λεφτά τυχαία. Και στο παιχνίδι του εγώ είδα στοιχεία. Προχτές έκανε τεράστια διαφορά που μπήκε στο γήπεδο.
Επίεσαι, οι κινήσεις του μετρημένες. Βλέπεις έναν μητσί 19 χρονών, ο οποίος είναι έτοιμος παίχτης, γιατί διδάχτηκε ποδόσφαιρο. Θωρείς τον τον πάνω του. Πού θέλουν είναι έναν άγουρο 19. Πού θέλουν πια. Που τη Βασιλεία μου είναι πια, δανεικό. Mm. Δανεικός. Που η Βασιλεία είναι, η οποία τον αγόρασε 4,5 εκατομμύρια. Βασικά, μετά από την αλλαγή που έκαμε τον Μπέρκ, ήταν το τρίλεπτο που σταμάτησε να παίζει την μπάλα στο τρίτο της Ομονίας. Δηλαδή, και είναι 20 λεπτό του Ερυθρού Αστέρα. Ξέρει να κάνει το ίδιο ο Μιτσής. Η κίνηση του έχει ωραία τρίπλα, έχει ταχύτητα. Απασχολεί αμυντικούς. Απασχολεί την άμυνα, νιώθεις τον, είναι... Okay. Νιώθεις ότι αν τον αφήσεις λίγο, να σου κάνει ζημιά. Αρέσκει μου εμένα. Ο άλλος είναι στο Λονού, Ασαντέ. Τα φάζει ο τύπος. Τα παίρνει δεν τζεκάμε. Επειδή το βάλε ρε. Πρέπει να μην το βάλε, σου πω. Φίλε, τα παίρνει δεν τζεκάμε. Φίλε, ο άνθρωπος είναι αλλού. Τζεκάμε το καλύτερο πέναρτι, α. Δεν ήταν καλά τα πέναρτι τα άλλα. Γιατί νομίζω ο πορτάρης του Ερυθρού Αστέρα, αν πέφτες σωστά, ήταν να κόψεις και ο τρία. Απλά έτυχε και πέσαν που είναι άλλοι. Ακόμα είναι το τελευταίο. Καλά, ο Φαμπιάνο, μόνο που είδαμε στην πόρτα, νιώθα ασφάλεια. Νιώθα ασφάλεια ότι, ρε φίλε, να κόψει ένα θυκό. Είμαι σίγουρος ότι να κόψει, είναι τεράστιος. Γιατί μια θυκό φορές να παίζει σωστή πλευρά, δεν υπάρχει ρωτήσεις να το φάει. Πώς θα μπει, αφού γέμωνε την πόρτα. Το σημαντικό ήταν να τα βάλουμε εμείς. Τι ήταν το σημαντικό. Ήθελα να σου πω ότι οι αποελίστες έχουν το χάρισμα την ώρα που να σε πικάρουν να σε κεντρίζουν για υπομονή πιο πολλά. Ναι ρε φίλε, γιατί γινόντο πετύχαν πράγματα γι' αυτό. Ναι, αλλά γινόντο σόφα on the sofa. Φίλε, λαϊνιά μου, πανίτσι κάνει στη βελόνα και αρέσει στην πομμάτι σου και βρίσκει, δεν ξέρω εγώ, να μου βρίσκει κανένα νεύρο που εννοεί μόνο εγκέφαλος σου και καρφούνει ο μάνος σου. On spot. Επειδή ο αποελίστες... Ρε, να σου πω και κάτι άλλο, ρε. Οι αποελίστες ξέρουν και καταλαβαίνουν πόσο πολλά ομονιά της είναι αρρώστος με την ομάδα τους. Εντάξει. Ναι. Και αν ο άλλος θεωρείς ότι είναι τόσο αρρώστος με την ομάδα του, κάνεις τον manipulate εύκολα. Μπορείς να τον κάνεις εύκολα manipulate. Ναι, ρε. Εσένα μπορώ να σε παλάρω, πες όχι εγώ, πες εγώ με αποελίστας, μπορώ να σε παλάρω μέσα σε 5 λεπτά. Okay. Μέσα σε 5 λεπτά μπορώ να σε κάνω... Αφού είσαι προκρίμενος με στους ομιλούς, να σε πιάει ο δαίμονα και αρκεύει να σπάσεις τραπέζια. Ο Αβέλης δεν τον κοφτήρ. Τα Αβέλης τα πέτου, ξέρω, για την Ελλάδα, να σου πω. Anyway, εγώ πάντως στο Λαμπουνούλη. Ρε, ένας λόγος που... Και ο κυριότερος λόγος που θέλω να πει το Αβέλ, είναι για να μείνει μόνο του να παίζει στο προάθλημα. Να κάνει περίπου, νομίζω. Αν μείνει μόνο του στο προάθλημα. Είδες ότι υπολογίζεις το Αβέλ όμως. Δεν είπα ότι δεν το υπολογίζω. Την προηγούμενη φορά είπες ότι... Όπως ήταν, ναι. Τον το απολύτω εξάδα δεν είναι. Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να δοκίσεις πίστοση όμως. Επιάσαν πέ... Όχι, είπα εγώ, αξιολογώ ένα εβδομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή, έπαιξαν τρία παιχνίδια. Ήταν τρία παιχνίδια που έπαιξαν. Και έπαιξαν έναν. Αρκούνται που είναι η κίντερπη. Έπαιξαν τρία παιχνίδια και ήταν, δεν βλέπονταν. Και είπα, εάν δεν, και αν παίχτες, δεν αλλάξουν κάτι... Τι φέτα σου θα φάεις. Να φώθει και ως φωγιάτερα. Ούτε εξάδα δεν θα μπουν, έλεγα. Και πιστεύω τον, ναι. Έφεραν παίχτες όμως. Και φάνηκε ότι βράζουν παίχτες. Αναγκαστήκαν να κάνουν κινήσεις, να φέρουν παίχτες, ναι. Γιατί όπως ήταν, με τα κιάλια την εξάδα την έβλεπαν, ναι. Δεν θα ορκούν τα ρε φίλε. Η Ομόνια και προλαβαίνει να φέρει κάποιον να είσαι για το παιχνίδι, τουλάχιστον τον Εμάνα Λεξίγον. Προλαβαίνει να φέρει ως τα αύριο. Τελευταία μέρα. Δεν μπορεί να κάνει πιστεύκεις. Νομίζω να πιάσει δεχτή. Να σου αναγκινώσει ένα κιντολά. Όχι, τέλειωσε ένα κιντολά. Γιατί τελειώσε. Μόνο ένα έργο μπορεί να πιάσει. Α, μιλούμε για ανέργους τώρα. Γραμμένοι στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ναι. Κυρώνω το κοινωνικές. Τι είναι ένα έργο. Παίχτης που είναι ήβρε ομάδα. Παίχτης ο οποίος δεν είναι γραμμένος σε ομάδα, ναι. Ελεύθερος. Τα έρπια σαν έρχεται να παίξεις και ομάδα τσιτσαφή. Οφέρουμε με τσάρτερ, με μελίσσα. Αυτή μελίσσα. Ναι. Να δούμε. Ο Ντούρις μιλήν για να παίξε. Όχι. Με την ποιο? Μιλέγκια. Μιλέγκια, αν πήγαν να αλλαγή, είναι έπαιξε. Άρα μια μεταγραφή η οποία δεν... Βασικά ο Ντούρις πρέπει να είναι τρίτος. Ποιος είναι πως είναι. Ποιος είναι ο πρώτος ο δεύτερος. Ο Κακουλίτσος είναι. Τι είναι που παίξαν προχτές. Μα τούτι είναι να επιθυγήσουν μιας φέτος. Όπως το είδα νομίζω, ναι. Χωρίς να λέω ότι συμφωνώ. Έχω εμπιστοσύνη του Μπέρκο όμως. Για να θέλει να παίζει έτσι, εγώ πιστεύω με τον. Του Μπέρκεζε στο εμπιστοσύνη, αλλά για την Ομόνια είναι η πρώτη φορά που είναι να παίζει παιχνίδια, ακούγεται τώρα, ακούγεται τώρα, ως τα Χριστούγεννα, και να παίζει παράλληλα πρωτάθλημα. Θυμάσαι που επαθαίνει το Αποέλ. Να φέρει παίχτες για βάθος, ρε.
παραπάνω βάθος θέλει μες στο κέντρο για μένα. Πρέπει να φύγει μέχρι στο κέντρο. Ποια θέση? Μες στο κέντρο. Βασικό. Κοντά με τους άλλους που έχεις. Ξαμπέζει ρόλο πλέον στη φετινή μου να είμαι πιο βασικός. Ξαμπέζει γιατί είσαι πολύ rotation. Πρέπει να είμαι πολύ. Τα παιχτούρα είναι. Respect. Τι παιχτούρα είναι ρε φίλε. Είναι εκείνο που λαλείς, παίζει εμπειρία πλέον μάπα. Στα 35. Και ο Παπουλής έπαιξε πιο σημαντικά παιχνίδια από τούτο. Ναι, ήταν και εκείνος με εκείνος. Ο Παπουλής έπαιξε 5 φορές ο Μίλους. 5? Ναι, πήγε 5 φορές ο Απολλάς μαζί του ο Μίλους. Δεν μου πλέει ρε. Ναι. Ο Απολλάς δεν πήγε 5 φορές ο Μίλους. Αν μένει 5-4 σίγουρα. Ουουου, Απολλά, καρφί, φιλάς και φτιαγμένος. Πέμω αλήθεια, 5 φορές ο Μίλους. Ναι. Οπότε, ναι ρε φίλε, αποκλείσε. Ο Παπουλής έπαιζε με αποκλείσαν και την Χαρλική. Ναι, τι, μια, τι. Λίλ, πήγαν. Νις. Την Νις. Αποκλείσαν την Βασιλεία. Αποκλείσαν την άλλη την Ρώσικη. Χτός έδρας. Ναι, Ρωσία, μένα, 4-1. Δεν είναι που μου λάθεις ρε φίλε, έπαιξαν παιχνίδι και πιο σημαντικά από τούτο, ναι. Μας έβαλε κανέναν μπανανί ακόμα. Ένα βάλει, μην πού να πάει. Ήταν η κατρίνα, είπα σου το, ήταν η κατρίνα που μου άρα έχεις και τον Παπουλή. Τον εχόρευκα πάνω στο Απολλώνα. Όχι ρε, ήταν συμπαθητικούλης. Τον εχόρευκα σαν χαρακτήρα. Γιατί να πού σου κάνε. Ήταν τα τσιζούι. Έκαμε σου, τι σαν τίποτα. Έκαμε τόσο προχτές λίγο. Το στυλάκι του ρε. Το στυλάκι του ρε φίλε, το στυλάκι που σε εκνευρίζει λίγο ποδοσφαίρι. Εμπαιχταράς με ένα αλλά αν είσαι αντίπαλος του χτυζάζεις. Για νιώτας είναι ναι όμως. Όχι, είναι ναι. Εντάξει, όχι, πάμε, είπες 7 επίθετα, ρε να... Δεν με απασχολεί και να το δω, θα του το πω αν και κόφτη με. Θα του το πεις. Θα το πω, ας με ρωτήσει, είναι η άποψή μου. Να έρπασμα κοπελούθηκε, άλλε τώρα, να έρπασμα κοπελούθηκε, όμως η στράτη το δεις, εντάξει, θα το πω, αν έρθει η φάση, να το πω, η άποψή μου. Καλά ρε φίλε, θα πεις για έναν άνθρωπο, δεν το γουστάρω ρε φίλε, είναι η άποψή μου για γίνον. Θέλει να σου πω τι, είναι καλός παίχτης, είναι παιχταράς, είναι παιχταράς, αλλά ο χαρακτήρας του ρε φίλε, άστα να πάνε, άστα να πάνε. Συγγνώμη, δεν σου λέω. Γιάννη, είσαι παλιό, είσαι πολύ παλιό παιδό, ε. Πέφτει χαμέ και κυλιέται να πάει ως το τούτο και τον τζισαν. Έλα ρε, μην μου τα θυμίζεις μόνο τώρα. Φακούμε πολλά, τούτοι παίχτες. Ενώ ο Παπουλής είναι με τα τσιζούι. Ο Σκέμπρι, αν είσαι ο αντιπάλος του Σκέμπρι. Όχι, είναι τόσο. Να σου βρει έναν Ομονιάδη αντίστοιχο. Όχι τώρα, γιατί είναι εσύ. Ο Λιομιανίτς. Έφερε μου έναν... Πέμε έναν Ομονιάδη ρε φίλε, που τον έχουν έφυγε κανένας. Τον Κωστή δεν τον έχουν έφυγε, νομίζω από οι λίστες. Ο Κωστής. Ήταν αλήτης. Επειδή ήταν αλήτης ρε. Ήταν αλήτης ρε φίλε, ναι. Εντάξει, ποιος ήταν αλήτης, δεν ήταν παλιό παιδό. Επειδή ήταν ο αρχηγός. Ήταν αλήτης κοινό. Αλήτης αρχηγός. Κάποιας δεν τους ας πούμε. Έφτυνε. Sorry ρε, μα έβαλες το goal of sight ας πούμε και ακύρωσαν το. Έρχεται κανένας τώρα να σου πω άλλος Ομονιάδης για να σου πω. Είναι εσείς ρε. Πρέπει να έχω σίγουρα, αν είσαι από η Λίσσανδρο, θα μας τον πει σίγουρα. Έναν πόντο έχουν ευκάσει. Ο Μαλέκος δεν ήξερε τον Γιώργο Παστίο μου, είναι πόσον ήταν. Όχι, ρε. Και εσύ ως αναχωνευτός. Ο Μαλέκος, όχι, εγώ ψιλογουστάραν τον Μαλέκο νουλί, ρε φίλε. Πεχταράς μένα, αλλά... Έχει podcast επεισόδιο Βάσος Ηλιάδης, Μάριος Νιοφίτου, Κώστας Μαλέκος. Α, τέλεια. Στο διπλανό podcast. Ρε, ήταν οκ, ήταν ωραίος. Είναι καλός, ρε, γίνονται. Μεγαλώνοντας οριμάζεις ο πλάσμα, βαλινού. Ο Μαλέκος είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έβγαλε από τη Κύπρος. Ό,τι θέλουν να σπούν μέχρι τώρα, ναι. Και συνδυάζω και αγωνιστική ικανότητα αλλά και δεξιότητες χαρακτήρα. Πες μου έναν άλλον παίχτη να πιάει τη μάπα να ρέξει 4 στις Arsenal και κάτσε του σήμα. Θυμάσαι εδώ. Με την αυτοπεποίθηση. Ναι. Καταλάβες. Εντάξει. Έτσι κακές του επιλογές που έκαμε όταν επίσης στην Ελλάδα κυρίως. Ερωτάμε και ο... Ποιος. Ο Ζινεωνίσο... Πού είναι ο Ζινεωνί ρε. Λαλή μου ποιο ήταν το πρόβλημα ο Μαλέκον και είχα του πει την ιστορία. Έθελε να πάει στη Rapid, η Ομόνια τον εδίαν, ήρθε πίσω. Μετά ήθελε επαγγελματικό συμβόλαιο, η Ομόνια τον εδίαν. Τελευταίο χρόνο για να πάει στο ΑΠΟΕΛ, το κάνουν υποσχετική στην ΑΕΛ και όλος είχε υπογράψει μετά. Βασικά να σου κάτι, τον Μαλέκον εμείς τον εφάμε. Εννοείται. Και το Στάθιν εμείς τον εφάμε. Για τον Εφρέν... Και εκείνον εμείς τον εφάμε, αλλά να σου πω κάτι, εγώ πάλι... Δεν θα συγχωρήσω ποτέ γιατί πιάνει το ΑΠΟΕΛ. Όσον και να φταίνει η Ομόνια, γιατί να σου πω κάτι, ξαναπατά. Έχει πολλούς που τους κατάστρεψε η Ομόνια, ποδοσφαιρικά, αλλά που ελίστες είναι γενικά ρε κουμπάρ. Ναι, αλλά δεν ξέρω το ότι που πιάνει στη Ρώμα, ξέρω εγώ. Όχι, αλλά όσο έχει. 7 εκατομμύρια. Έχει άτομα τα οποία μπορούσαν να κάνουν καριέρα και δεν είναι κάμα γιατί κατάστρεψαν τους η Ομόνια. Έχει έτσι άτομα. Και δεν πιάνει το ΑΠΟΕΛ. Βοηθήσει οικονομικά την Ομόνια. Δεν με απασχολεί. Τι εννοείς εσύ ρε, δεν με απασχολεί. Έμπα να δώσει 100 εκατομμύρια της Ομόνιας που τη στιγμή που έβαλε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ είναι
τέλος. Καλά, τη φαλάντα που έβαλαν είναι... Τη φαλάντα που έβαλαν και εγώ. Είναι σαν να μου αρέσει τώρα, είναι με μια άντρα και σε πιάνεις μου την και διάζουμε 100 εκατομμύρια από πάνω, ας πούμε, και εντάξει, να σε συγχωρέσεις, φίλε, πρόθεσες με. Εντάξει, άσως εδώ 100 εκατομμύρια, όχι έβαλες τη φαλάντα που έβαλαν, μπορεί να φάει σε μας. Μα βάλεις δαμέ, έτσι γραμμή. Ναι, όπως τα... Πάμε εδώ να δούμε. Καμίω Mayweather. Να δούμε. Προκαλώς εύρε χορηγούς. Βάλε χορηγούς, να μαζέψουν ναι. Λεφτά. Εντάξει, δεν είναι καλή εκατομμύρια. Ναι, παρακαλώ. Silicon Valley. Ναι. Ρε, μπορεί να χωρά container cash. Ακούω challenge, ρε φίλε. Πε κόσμο να συνάξει λεφτά, μπορεί να βγουν 100 ευρώ, ρε φίλε. Μπορεί να βγουν 200. Και φέρουμε τα δαμένα, να δούμε. Να βάλουμε crowdfunding. Εντάξει, αλλά να ποστάρεις. Και να βάλω ένα ποσό, πόσα. Πες μου έτσι έναν λογικό ποσό, 5.000 ευρώ να πούμε. Εσύ να το βάλεις. Εντάξει, να βάλω 5.000 ευρώ να μαζευτούν λεφτά από crowdfunding. Να βάλουμε το website, Patreon. Που βάλεις και κάμω σου donate για να... Όπως και να έχει, 5.000 ευρώ να βάλεις η Φαλάντα Βουέλ, να βγάλεις φωτογραφία, να υποστάρεις Facebook και Instagram, να φύγεις 24 ώρες, έχεσαι. 10, θα σου κάνω 10, 10. Επιφυλάσσω να απαντήσω στο επόμενο. Τι είναι επόμενο, ρε. Podcast. Είναι τα πράγματα, θέλουν άψεσβη σε απαντήσει. Ναι, ρε, τώρα που βράζει ο σίδερο. 100 εκατομμύρια, ρε, 100 εκατομμύρια, εντός μπορεί να πάει στο Αρχάγγελο να χτίσει που είναι το εξοχικό, ρε, ή να βάλει Φαλάντα Βουέλ. Δεν θα απαντήσω. Με αυτά και με αυτά, πέ μου λέω για τις δηλώσεις του και σπάγια. Προς τι του τι έκρηξε ούλη. Φίλε, είπα σου τα και πριν. Θέλω να πω τα ίδια, είπα σου το. Έχει πόνο ο άνθρωπος, κατανοώ τον. Και εγώ θα τον είχα. Μπορεί να τον είχα και χειρότερο, μπορεί να είμαι και πιο ακραίος. Καταλάβω τον. Ο άνθρωπος πονεί γιατί έχασε την ευκαιρία να παίξει και ο Champions League. Με ποιαν αφορμή όμως έγιναν τούτες οι δηλώσεις. Είναι κάτι. Είναι κάτι. Αδικήθηκε η όρθια, ας πούμε. Είχε το μέσα του και είπεν το. Ναι, πώς προέγυψε, απλά έκατσε στη δημοσιογραφία. Ναι, ρε, είπεν το. Ναι, έτσι. Έκατσε στη δημοσιογραφία και είπεν τα. Οκ. Κάποιο πάντα, κλασσικό και πάει, αν κόφτει τον, να τα πει. Ο πρόεδρος σου, που κατηγορήσε τον Καραβίδα. Άλλε, τώρα ο Καραβίδας έφυγε και είμας ότι είναι μάνατζερ. Και χτες δεν έβαλε πώς το λαλουάλλας είναι ότι το Φαπιάνο και στον Ογέντης Ομόνιας. Για είναι μάνατζερ. Μπορεί τέκνη να μένει. Έλα, θέλω να ασχολούμαι με τέλος να το πω. Πράγματα που υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Ναι, ρε φίλε. Κάποια πράγματα ξέρουμε τα, ας περιπέξουν άλλους, ρε φίλε. Ναι, να το σχολιάσουμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο Καραβίδας. Ναι, αλλά ο κόσμος θέλει περιεχόμενο. Ο κόσμος θέλει κουβέντα. Ξέρουμε ποιος είναι ο Φανιέρος, ξέρουμε ποιος είναι ο Τορναρίτης, ξέρουμε ποιος είναι ο Μανιταράς. Ξέρουμε τον πρόεδρο της Ορθόδοξης, τον Πουλαϊδη, ξέρουμε τους όλους ποιοι είναι. Ναι, τον Παπασταύρο. Πες τον Παπασταύρο για να σε καλύτερο. Ξέρουμε τους όλους ποιοι είναι. Ό,τι και να φκεί να πει ο κύριος Καραβίδας, ας πούμε, σε μένα, εγώ ξέρω ποιος είναι. Ναι, αλλά technically μπορεί να είναι manager. Ναι ρε, είπε ο Παπασταύρου ότι ήρθε και πρότεινε μας μαύρα. Μπορεί να... Αποκλείστο. Ρε μα, που να πάει στο λιγαστήριο του την κουβέντα και... Ναι μου είναι να λέω δικηγόρος. Αποκλείστο, αποκλείστο. Η απάντηση του πια είναι ότι ας έφερε αποδείξεις. Εν τούτη απάντηση μπορεί να δώκεις. Εσάς να μου λαλείς τώρα εσύ, ρε φίλε, είδασε ότι πιέσαι μη γενέκα μου. Εγώ να μπορεί να σου πω. Το να σου πω, έχεις αποδείξεις σαν να σου λέω, ναι ρε φίλε, κάμουν το μαγκιά μου, αποδείξε το αν μπορείς. Εγώ έτσι το παίρνω. Sorry δηλαδή. Ναι, αλλά πού είναι οδηγήσει το πράγμα. Μα με ποιον μιλάς ρε. Στείλα μου για τη δουλειά. Anyway. Θα πάει δουλειά. Όχι, θα πάω. Μόνο να κάνεις υπόψη. Τίποτε, σπίτι. Τώρα είναι. Πόση ώρα περάσει. Έχω μια ώρα. Μια ώρα. Ναι. Ωραία. Τι να δώσουμε σήμερα σε τούτους που έμειναν στο τέλος. Εσύ είσαι γιος πουλιά. Δώσε να δούμε. Πού μου να δώσουμε, εμένα λέει να μου να δώσουμε σήμερα. Στους άντρα, πες στο Μονιό Ολυμπιακό. Ναι, γεμώσει anyway, θέλουμε να βοηθήσουμε τις άλλες μέρες του ωραίου του μαχαζιού. Εντάξει, σημαδιακό. Road trip. Κατάλαβες, το συνειρμό. Χτες δάμε, ξεκινά το road trip της Ομόνιας στα ευρωπαϊκά. Να δώσουμε ακόμα έναν τραπέζι. Πότε τραπέζι. Ναι, να δούμε τραπέζι ώσπου να λείψουν τα τραπέζια. Σε εκείνον μπορεί να στείλει μήνυμα στο inbox του Netcast Zone, να το δει η ομάδα με έναν τρεπεστέ, ένα μήνυμα για να στείλουμε έναν που σας, να φέρουμε έναν που σας. Βάμε στο road trip μια νύχτα μαζί με έναν παρέα του και το τραπέζι μου τον Κώστα. Ναι.
Ναι, εντάξει, είσαι μέρος της εκπομπής. Να μέλα λόγω που με έναν και που τον έπτασε. Help me out, don't let me down. I could learn from you, I could learn from you.